Την μπάλα τεχνικούλα έχει να τη δώσει να την πάρει. Άμα τον πιέσει και ο αντίπαλος μπορεί να τη βγάλει την μπάλα. Στο μαρκάρισμα είναι άτσαλος, άμπαλος. Πολύ καλός ο Κρέσπο, χαμηλά. Πάρα πολύ καλός ο Κρέσπο, χαμηλά. Ο Κρέσπο αυτό που λέει να κάνει λάθος 3 χρόνια και για μένα. Εντάξει, έκανε ένα λάθος. Ότι δεν μπορώ να τον εμπιστεύομαι. Στη φάση ακόμα η μέρα να φέξει. Κι επειδή χτυπάς σαν τρελό, σε μισώ. Σηκώ. Είναι απαλό το κρεβάτι. Αφήστε με να κοιμηθώ. Στο όνειρο μου βλέπω έναν κόσμο χωρίς ξυπνητή για λαχτά μισθό. Καινούρια μέρα σε λίγο αρχίζει. Το ξυπνητή Θέλω να κάνω κάτι το οποίο δεν το πιστεύω, επειδή μου το είπε κάποιος. Και δυστυχώς δικαιωνόμαστε, γιατί ο Κατουρί ούτε οχτάρι μπορεί να παίξει, ούτε εφτάρι να παίξει, ούτε δεκάρι μπορεί να παίξει. Γενικώς είναι μια παραφωνία και ο Πάοκ είναι καλή ομάδα. Χθες στην Κρήτη έβλεπα δύο παραφωνίες. Μία τον Κατουρί και την άλλη τον Αυγούστο, ο οποίος έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, γιατί για πέρα είναι τον Κουτρουμπή, ο οποίος είναι στόπερ αργός, γέρος και το βάλα παίξει χαφ μπροστά. Από δύο στόπερ που κανένας από τους δύο δεν είναι στόπερ. Είναι κάποιος μπακ ο Μαϊδάκης, δεξιός και κοντός και αριστερά είναι ο Γιαννούλης με καλύτερα σωματικά προσόντα, αλλά όχι στόπερ. Όταν μια ομάδα έχει δέξει Γιαννούλης πολλές φορές. Κατά συνθήκη, ναι. Και από πέρυσι ακόμα γίνονταν αυτό. Κάτι ψευτοαλχημίες βγαίνουν παίχτες από το πουθενά εκεί που δεν τις περιμένεις. Πέρσι παίζεις όλο τον πρώτο γύρο με Βάρντα, Πέρκα, Πρίγιοβιτς. Στο όνειρο μου βλέπω έναν κόσμο χωρίς ξυπνητή για λαχτά μισθό. Όλοι ξυπνήσαν, ο ήλιος φέγγει, μα ο Φουζούρης τρουφαλιτό. Και με κλειστά τα μάτια μουρμουρίζει τα ξυπνητήρια τα μισό. Που δεν μπορεί να βρει λύση, του βγαίνει άσος από το μανίκι όπως. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.